Σε στιγμές σαν κι αυτή, η σκέψη μας πηγαίνει σε όλους και όλες τα εκατομμύρια των εξεγερμένων της εποχής μας και της ιστορίας ολόκληρης που δεν δίστασαν να θυσιάσουν και τη ζωή τους για μια καλύτερη, δικαιότερη κοινωνία για όλους. Όμως ο Τσε Γκεβάρα, στα δικά μας τουλάχιστον χρόνια, ξεχώρισε χάρη στα ιδιαίτερα του χαρακτηριστικά, το συνδυασμό του αυθορμητισμού και της βαθιάς μελέτης, την πρωτοβουλία και την ικανότητα ένταξης στα πιο πρωτοπόρα τμήματα του λαού, όπου κατάφερνε να καθοδηγεί και να μαθαίνει, να αφομοιώνει τα πιο προοδευτικά στοιχεία που ξεπηδούν μέσα από τη λαϊκή πάλη. Ο Τσε, μπροστά στα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που όπως είναι φυσικό εμφανίστηκαν μετά τη νίκη της Κουβανικής Επανάστασης, μέσα στα πλαίσια του σκληρού ταξικού αγώνα και την προσπάθεια απόκρουσης ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας, μπόρεσε να διαμορφώσει μια προσωπική άποψη για βασικές πλευρές της οικοδόμησης του σοσιαλισμού. Οι ιδέες του για την οικονομία, το κράτος και το κοινωνικό υποκείμενο, το συνειδητό εργαζόμενο επαναστάτη, τον δημιουργό της καινούργιας κοινωνίας, διατηρούν και σήμερα τη μεγάλη του σημασία. Οι ιδέες αυτές προέκυψαν τόσο από τη μαρξιστική ανάλυση της κουβανικής πραγματικότητας, όσο και από τη μελέτη των θεωρητικών και πρακτικών εξελίξεων και διαπάλης στη Σοβιετική Ένωση, την Κίνα, τη Ιουγκοσλαβία και τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες. Ο Τσε ήταν ένα αδέσμευτο πνεύμα. Η μόνη του δέσμευση ήταν η επανάσταση. Η προσφορά με κάθε τρόπο στην ανάπτυξη επαναστατικής συνείδησης της επαναστατικής διαδικασίας. Η δέσμευση αυτή, ξεκινώντας από ένα εφηβικό ρομαντισμό, αναπτύχθηκε μέσα από τη συμμετοχή του στην Κουβανική Επανάσταση, μέσα στην οργανωμένη πάλη με την καθοδήγηση του Φιδέλ Κάστρο, μέσα στη γοργή μετατροπή της Επανάστασης από αντιμπεριαλιστική σε σοσιαλιστική. Μπαίνοντας με το Φιδέλ και τους άλλους συντρόφους στην Γκράνμα, πολεμώντας στο Κονγκό και στη Βολιβία, ο Τσε είχε απόλυτη συνέστηση του κινδύνου. Στο μήνυμά του στην Τρικοντινεντάλ που δημοσιεύτηκε την άνοιξη του 67, 6 μήνες πριν από το θάνατό του, λέει τα παρακάτω λόγια. «Αν κάποτε πρέπει να αφήσουμε την τελευταία μας πνοή σε κάποια γη, που θα είναι πια δικιά μας αφού θα έχει ποτιστεί με το αίμα μας, τότε μάθετε ότι έχουμε μετρήσει καλά τον πόη μας και πως πιστεύουμε ότι, πως δεν είμαστε παρά μόνο ένα κομμάτι του μεγάλου στρατού του προλεταριάτου. Είμαστε ωστόσο περήφανοι γιατί διδαχτήκαμε από την Κουβανική Επανάσταση και από τον αρχηγό της το μεγάλο μάθημα που ξεπήδησε από τη δράση και τη στάση του σε αυτή τη μεριά της γης. Τι σημασία έχουν οι κίνδυνοι ή οι θυσίες ενός ανθρώπου ή ενός έθνους όταν απειλείται το μέλλον της ανθρωπότητας? Στις σημερινές πολύ δυσίωνες συνθήκες, όπου οι ιμπεριαλιστικές χώρες κονταροχτυπιούνται με μανία για τα κέρδη και την παγκόσμια κυριαρχία, με κίνδυνο να οδηγήσουν την ανθρωπότητα στον όλεθρο, το παράδειγμα του Τσε δείχνει τη μία και μόνη σωστή λύση, αυτή που υπερασπίστηκε με τη ζωή του, τη διεθνιστική δηλαδή πάλι του μεγάλου στρατού του προλεταριάτου για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.